Ρονάλντο, ποιο μαγαζί είναι αυτό που είναι κορυφαίο αυτή τη στιγμή? Κορυφαίο αυτή τη στιγμή. Κορυφαίο από θέμα τραγουδιστών κίνησης είναι το Φαντασία. Θεωρούμε με την βάση. Αργυρός. Αργυρός. Φουρέιρα. Βάσει των στατιστικών που έχουμε εμείς σαν μπουζούκια.com, βλέπουμε πως το Φαντασία είναι. Και οικονομικό θα έλεγα. Σχετικά. Ναι. Καλή τιμή. Υπάρχουν και πολλά οικονομικά σχήματα όπως το καραμέλο. Για τους φοιτητές που δυσκολεύονται οικονομικά. Καλά, οι φοιτητές πάντα έχουν καλύτερες τιμές, παιδιά. Λέμε. Αλλά πηγαίνει πολύ καλά, πράγματι. Εγώ παιδιά δεν περίμενα να ακούσω Φαντασία, ο Αργυρός. Έχει πολύ μεγάλη άνοδο. Δεν άκουσα και το καραμέλα, δηλαδή. Και το καραμέλα δουλεύει αρκετά, ναι. Αλλά και ο Αργυρός σαν Αργυρός νομίζω ότι ανεβαίνει πολύ. Τεράστια πίεση στον κόσμο. Στον νέο κόσμο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί σας λέω για μια φορά ακόμα ότι περίμενα, ας πούμε, για κορυφαίο σχήμα. Α, μια και μιλάμε για σχήματα, παιδιά, να πούμε κάτι το οποίο μου το είπατε εσείς πρώτοι, αλλά το ήξερε και η Έλληνα, ότι το θέατρο είναι κλειστό πλέον. Για δύο πράγμα. Ναι. Διότι υπάρχει ένα σοβαρό το πρόβλημα στην οικογένεια του Καρά. Και το πρόβλημα είναι ότι είχα στη μητέρα του. Ο Βασίλης Καράς, γι' αυτό λοιπόν το μαγαζί θα παραμένει κλειστό και όχι για κάποιο άλλο λόγο. Γιατί συνήθως όταν εμφανίζεσαι στο Φακενάκι κάπου, πάντα ένα διάστημα 10-15 ημερών απουσιάζει, ξέρετε. Αλλά αυτό γίνεται Φεβρουάριο μήνα συνήθως. Τώρα όμως δεν είναι θέμα Σφαγιανάκη, είναι θέμα Βασίλη Καρά. Σοβαρό το πρόβλημα. Και καλά κάνει, ας πούμε. Ναι, σοβαρό το πρόβλημα. Έχασε τη μητέρα του, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα περνάει αυτή την περίοδο. Γι' αυτό το μαγαζί, το θέατρο είναι κλειστό για αυτό το τριήμερο. Οπότε λοιπόν. Μην ψάχνετε. Δήμερο. Παρασκευή και Σάββατο. Α, Κυριακή είναι κλειστά. Κυριακή είναι κλειστό το θέατρο. Θα ήταν και χθε ανοιχτό κανονικά. Γι' αυτό το τριήμερο. Δηλαδή, εγώ έχω μείνει στην Ελλάδα. Θα ήταν και χθε ανοιχτό. Γι' αυτό όταν πέρασα χθες, γιατί περνάω, γιατί εμείς είμαστε δίπλα από το θέατρο. Εμείς σταματάμε στην καντίνα απ' έξω, χωρίς να φέρουμε στο μαγαζί. Έχει ένα ωραίο φαγητό όμως αυτή η καντίνα. Έχεις φάει στην καντίνα του θέατρου? Σάντουιτς. Δεν έχεις φάει βασιλάκι, δεν σε βλέπω. Δεν έχω φάει, είναι αλήθεια. Δεν ψάχνεις καλά. Και έχω περάσει πολλές φορές απ' έξω. Κακό, σταμάτα να φας εκεί, είναι καλά σου. Συγγνώμη, μετά το ξενύχτη, δεν πάτε εκεί δίπλα. Ναι, αυτό είναι άλλο όλο λέει αμέν πάει εκεί που είναι τα φθηνά και τα καλά στο Ιταλικό. Ξέρει τα καλύτερα. Ναι, στο Ιταλικό πάει αυτό. Παιδιά, ο Δημάκης πώς πάει? Γιατί ακούμε ότι αρέσει πολύ. Παιδιά, είναι. Ισχύει. Ο Δημάκης, λένε ότι πάει καλά, πάει καλά. Αλλά μου κάνει εντύπωση πώς η επιλογή του Πριόβολου, γιατί ήταν μια επιλογή Πριόβολου καθαρά, ο Δημάκης να μπει στη διαδικασία αυτή μέσα και να αρχίσει να, με τα. Πώς λένε, τα κλαλινο. Πανηγυρό τράγουδα, να κάνει τέτοια επιτυχία. Εγώ δεν παίρνω ότι ο Δημάκης θα την κάνει, παιδιά. Δεν το περίμενα. Πιστεύω ότι το σχήμα, σαν σχήμα, το φτιάχνει ο Δημάκης διότι ανεβάζει πάρα πολύ το κοινό. Έχει πολλή διασκέδαση. Ναι, επιτυχία. Αυτός δεν είναι. Μόνος του είναι. Είναι με την πολύ να χρησιμοποιήσει. Ακριβώς. Καλή φωνή. Εγώ θα πω ότι είναι επιτυχία με πάρα πολύ κέφι, έτσι. Με κλαρίνα, ρε παιδιά, μην τρελάνετε. Εγώ δεν μπορώ. Κι όμως. Δεν είναι όλο το σχήμα, όλο το πρόγραμμα με κλαρίνα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος. Γιατί και η Πάολα δεν είναι βαρύ λαϊκό. Δεν είναι κλαρίνα όμως, μωρέ. Ναι, είναι, αλλά είναι βαρύ λαϊκό. Κάποτε άκουγες τόσο βαρύ. Αν θυμάσαι στο Φρατζέλικο παλιά που τραγούδαγε μια εποχή η Πάολα και μπαίνεις μέσα και άκουγες τόσο βαρύ λαϊκό και λες Παναγία μου. Να, τα σκυλιά να μολυθούν. Από ό,τι τον βρήκε το Δημάκη ο Δημήτρης μέσα ή ο Παναγιώτης τον βρήκε. Έτσι, περιέργεια, θέλω να δω ποιος τον βρήκε πρώτος. Εδώ χάνει λίγο στη φωτογραφία. Είναι φαν. Κανονικά δεν είναι λίγο πιο ομορφούλης. Ποιος? Χάνει ο Δημάκης. Ναι. Εντάξει, μόνο με τα κλαρίνα ασχολείται ο άνθρωπος. Έτσι, μα είναι ότι πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη. Και αυτή η επιτυχία μεταφέρεται και στην Αθήνα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν γνωρίζω. Γενικά έτσι γίνεται. Πάντα έτσι γίνεται. Να, ότι, όταν ένα ξέρετε ότι ο Κιάμος, η δεύτερη του καριέρα ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη. Και έτσι, ναι, γιατί όταν ξεκίνησε κάτι, δεν ήταν ο Κιάμος. Έκανε πολλά και σημαντικά στο Βορρά. Και έτσι τον έφεραν κάτω στα Αστέρια, θυμάμαι, τον είχαν φέρει και είχε γίνει πανικός μετά και μετά δεν μαζεύονταν με τίποτα ο Κιάμος. Όπου μέχρι και σήμερα είναι στους κορυφαίους. Ο Δημάκης, κοίταξε, στο Βορρά είναι λογικό να αρέσει. Ναι. Το θεωρώ πολύ λογικό. Εδώ τώρα κλαρίνα, ρε παιδιά, στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο. Γιατί στο Βορρά κλαρίνα, μωρέ. Στην Πελοπόννησο πιο πολύ έχει κλαρίνο ιστορία. Έχει και στο Βορρά. Στο Βορρά. Έχει στο Βορρά, πώς δεν έχει. Έχει τόσο κλαρίνο. Έχει πάει καθόλου στο πάνω. Έχω πάει, αλλά δεν έχω ακούσει τόσο κλαρίνο. Είναι ευκαιρία να πάμε στην Πελοπόννησο. Είναι ευκαιρία να πάμε στην Αλεξάνδρα. Στην Αλεξάνδρα πιο πολύ κλαρίνα και τέτοια ακούνε. Ακούνε και κλαρίνα, ναι. Γιατί μπορεί να μην ακούν κλαρίνα. Το είχα πιο πολύ προσωπικό. Εγώ δεν το θεωρώ υποτιμητικό να ακούνε κλαρίνα. Απλά μου κάνει εντύπωση ο Βοτανικό σε ένα μαγαζί που χωράει 2.500 κόσμο για πλάκα. Που έκανε μια επιλογή να βασίσει το πρόγραμμά του στα κλαρίνα. Ήταν ένα ρίσκο, σίγουρα. Ρίσκο σημαντικό. Και πιστεύω ότι βγαίνει μέχρι στιγμής, τους βγαίνει και πηγαίνει καλά. Άλλα σχήματα τα οποία. Ο Νίκος Βέρτης, νέος χώρος. Πού ακριβώς είναι ο χώρος? Είναι στην Πέτρου Ράλι. Πέτρου Ράλι, ποιο ύψος είναι? Είναι κοντά στο ύψος, Γιώργο. Περίπου.
Α, δηλαδή είναι στα πισώματα του Παπαδοπούλου δίπλα, ε. Εκεί πέρα κοντά, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει... Νέος χώρος, δηλαδή έχει καμία σχέση. Έχει μεγάλο χώρο. Και δεν είναι και πιάτσα. Όχι, όχι, όχι. Είναι εκτός. Και πώς λέγεται? Eton. Eton, ε. Eton Music Show είναι ουσιαστικά. Ο συντοπίτης εκεί από την Νίκη, ο Μαζωνάκης, πώς πάει αυτός? Ο Μαζωνάκης όχι τόσο καλά, πιστεύουμε. Ναι. Και από τα συστατικά που βλέπουμε, όχι τόσο καλά. Να, είδες τι έπαθε, η Νίκη. Ναι, παιδιά, συναχωρία μου. Έχουν κάνει μια διαφορετική επιλογή φέτος στο σημείο G. Είναι το παλιό Έναστρον. Είναι το παλιό Έναστρον. Έχουν μπλέξει ένα DJ set με είναι πιο κλαμποειδή κατάσταση. Ναι, το κάνουν 50-50. Είναι κάτι διαφορετικό για τον κόσμο. Δεν είναι μπουζουκό κατάσταση. Δεν είναι απολύτως μπουζουκό κατάσταση, όχι. Α, το έχουν αλλάξει. Τελείωσε. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι... Βέβαια, έχει δει ο Ακτή Πυραιός δίπλα, το οποίο έχει ένα τελείως διαφορετικό σχήμα, έχει με νταλάρα, με... Έχει πιο έντεχνα, ναι, βέβαια. Με μια έντεχνα κατάσταση δίπλα, οπότε εκεί είναι πιο κοντά, πιο ποιοτικό. Θεσσαλονίκη επάνω, γιατί εσύ ξέρεις από πολλά πολύ καλά. Ποιο μαγαζί είναι αυτό, ποιο σχήμα είναι αυτό μάλλον που τραβάει πιο πολύ? Αυτή τη στιγμή περισσότερο ο Χρήστος Οχολίδης που είναι στο Voice. Τι λες τώρα. Βέβαια, ναι. Πηγαίνει αρκετά καλά. Ναι, ναι, ναι. Και... ανεβαίνει πολύ ο Χρήστος, είναι και πολύ καλό παιδί. Μαρίας Μπεκατόρου. Και είναι φίλος μου πολύ και εμένα. Και είναι και ο Γονίδης με τη Βασιλική Νταντά. Πηγαίνουν και αυτοί καλά, αλλά πιστεύω ότι το Voice είναι πιο ψηλά. Η οποία Βασιλική Νταντάρα, παιδιά, έχει έρθει στο ραδιόφωνο εδώ, πρέπει να σας πω. Μπήκε μέσα, ήταν ενώ στη σκηνή βλέπεις ένα πλάσμα, και λες αμάν θα λιποθυμίσω, ας πούμε. Όταν ήρθε εδώ, κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι που μπήκε μέσα, ξέρεις και τα λοιπά, ένα απλό παιδί, καμία σχέση. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό από είναι τη Βασιλική. Είναι πολύ δυνατή γυναίκα, πιστεύω. Ναι. Είναι, αλλά στη σκηνή μεταμορφώνεται και γίνεται αυτό που βλέπεις, ενώ στη ζωή της προσωπική δεν έχει καμία σχέση. Και η Άννα Βύση έτσι δεν είναι. Και η Άννα Βύση, δηλαδή, άμα τη δεις κανονικά, είναι μια απλή, ας το πούμε, μια απλή εμφάνιση, ενώ στην πίστα θεωρείς ότι είναι, καταρχήν θεωρείς ότι είναι δίμετρη. Έτσι. Πάντως κρατάω ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι αυτός που είναι κορυφαίος αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Έτσι, μαζί με τη Φουρέιρα. Βάσει στατιστικών του μπουζούκια.com. Λοιπόν, γιατί είπαμε το μπουζούκια.com είναι ένα site το οποίο κλείνουν τα τραπέζια τους οι άλλοι για να πάνε να διασκεδάσουν. Με καλύτερες τιμές. Καλύτερες τιμές, βέβαια, και με άμεση εξυπηρέτηση. Ναι, είναι βασικό κομμάτι αυτό. Μπουζούκια.com. Λοιπόν, οπότε λοιπόν μέσα από αυτό το site εμείς παίρνουμε τα στοιχεία και βγάζουμε στον αέρα. Και λέμε ότι τι γίνεται ακριβώς. Το κορυφαίο μαγαζί είναι Κωνσταντίνος Αργυρός με Φουρέιρα. Εντάξει, και η Φουρέιρα πουλάει. Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η νούμερο ένα, είναι η Πάολα, μωρέ. Και η Φουρέιρα πάει καλά τώρα. Η Φουρέιρα να πουλήσει τι, η Πάολα είναι στο λαϊκό. Αυτή είναι πουλάει κίνηση, πουλάει εμφάνιση. Τι κίνηση. Έχει. Στην πίστα τώρα ρωτάτε τα παιδιά. Ανεβάζει πάρα πολύ. Ανεβάζει. Απλά ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει βγάλει καινούργια κομμάτια πλέον. Καλά. Τα οποία ακούγονται πολύ πάρα πολύ. Πολύ πετυχημένα και νομίζω που ότι. Παίζουν παντού, νομίζω. Ενώ ο Σάκης Ζουβάς με την Πάολα έχει πρόβλημα και δεν έχει επιτυχία ο Σάκης Ζουβάς. Πολλοί λένε ότι δεν, αυτό που λέγανε ότι δεν ταιριάζουν, παιδιά. Ο κόσμος του Σάκη Ρουβά, αυτό που έχουμε πει με τη Πάολα. Εντάξει, δεν δηλαδή, ο ένας λέει: εγώ να πάω γιατί να πάω να ακούσω το Σάκη Ρουβά, η φαν τη Πάολα. Και οι φαν, τέλος πάντων, το fan club του Σάκη Ρουβά λένε: εγώ δεν θέλω Πάολα. Αυτό ήταν δύσκολο στο συνδυασμό. Υπάρχει μια σύγκρουση, βέβαια, ναι. Τι να σου πω, παιδιά. Εγώ πάντως νομίζω ότι αυτά είναι βλακίες. Η μουσική δεν έχει. Εξαίσθηση, βέβαια, και μιλάμε ας πούμε, για τίποτα κλασική μουσική. Δεν γίνεται να συνεπάρξει τώρα η Πάολα με κλασική μουσική. Αλλά τώρα ο Σάκης Ρουβάς πάντα με λαϊκούς δεν δούλευε. Βέβαια, ναι. Συγγνώμη, δηλαδή πού δούλευε ο Σάκης Ρουβάς. Τώρα αυτό έχει δείξει ιστορία, ναι. Ναι. Πάντως η Πάολα, εγώ προσωπικά με την Πάολα δεν έχω καμία καλή σχέση. Αλλά όμως δεν μπορώ να μην παραδεχθώ την αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή είναι κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ναι, ναι. Έτσι. Έγινε και αυτό. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Εντάξει, μπράβο τη, να πούμε μπράβο τη. Εντάξει, η κοπέλα τα κατάφερε. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, επειδή δεν την γουστάρω εγώ ή επειδή έχω πρόβλημα μαζί τη, εγώ πρέπει να πω ψέματα ή να τη ρίξω λάσπη στη μούρη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς τουλάχιστον είμαστε ξεκάθαροι με αυτό.